εκπομπής μας ότι θέλει να παρεύει ο κύριος Κατσαούνος Θεόδωρος, ο πρόεδρος του Θριάμβου Λούρου, για να μιλήσει για πιο άλλο για την ανακοίνωση που έβγαλε ο PC Πρέβεζας. Κύριε Κατσαούνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι. Αντί να αναφερόμαστε σε χρόνια πολλά και σε ευχές αυτές τις μέρες, δυστυχώς έχουμε ανακοινώσεων επί των ανακοινώσεων. Περιληπτικά θέλω να μου πείτε, κύριε Κατσαούνο, για την ανακοίνωση που βγάλατε, γιατί έχετε και ένα δημοτικό συμβούλιο. Να σας ενημερώσω εγώ. Σχετικά με την απάντηση που έδωσε το σωματείο Πούσου Πρέβεζας ή Άγιος Θωμάς, όπως λέγεται, δεν ξέρω, για μια ανακοίνωση που βγάλαμε εμείς κατά του διαιτητή, θέλω να δηλώσω τα παρακάτω. Παρακαλώ όμως να μην με διακόψετε, θα είμαι σύντομος. Ωραία. Επειδή αυτοί που ξεχνάνε είναι οι κύριοι του Πούσου Πρέβεζας και όχι εμείς, θα υπενθυμίσω ότι εμείς συνενέσαμε για την αναβολή του αγώνα κυπέλου, γιατί ο τόρος όλος και το κόμπλεξο αυτό που βγάζουν είναι από αυτόν τον αγώνα, δεν κρυβόμαστε. Αν δεν σας συμβόμασταν, κύριοι, το σκορ θα ήταν 0-17 και όχι 0-7, ή θα παίρναμε τον αγώνα στα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς προτιμήσαμε να παίξουμε κανονικά τον αγώνα, να μην σας δείξουμε σαν ομάδα, και αυτό είναι το ευχαριστώ από εσάς. Δεν σας είδα ούτε όταν βάζετε εσείς 7 γκολ στην Καριά ή στην Κατούνα να κάνετε κάτι, ή όταν σας έβαλε τελικά στην έκτα αγωνιστική, έπαιξε στον τελικά και έφαγαν 6 γκολ. Δεν είδα να πούν κάτι. Θέλω να τονίσω τα εξής. Το σωματείο ΠΑΣ Πρέβεζα το σεβόμαστε, γιατί είναι η μεγαλύτερη και η πιο ιστορική ομάδα του νομού μαζί με τον Εθνικό Φιλικιάδας. Η τωρινή διοίκηση του όμως είναι πολύ μικρή για το μέγεθος του συλλόγου. Δεν μπορείτε εσείς, κύριοι, να μιλήσετε ούτε για την ιστορία μας, ούτε για τη διοίκησή μας. Μια διοίκηση η οποία είναι μια παρέα νέων ανθρώπων καταξιωμένων στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη κοινωνία της Πρέβεζας. Δεν θέλω με υποδείξεις αν έχουν λύσει 13 άτομα στον πάγκο ή και πόσα έχουμε. Θα σας σεβαστούν άλλα σωματεία, δεν πειράζει. Και για το τυπικό της υποθέσεως, για να κλείσω, εμείς δεν αναφερθήκαμε στην ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα, αλλά σε κάποιους παίχτες οι οποίοι που τους γνωρίζουν ποιοι είναι και οι οποίοι ήταν προκλητικοί και πήγαν μπροστά στον πάγκο τους και που χειροκροτούσαν τους φιλάθλους να τους έλεγαν καλά Χριστούγεννα ειρωνικά. Δεν τους είδα για το 15χρονο που αναφέρονταν. Είναι ο ίδιος 15χρονος, το γνώρισα, που έκανε χειρονομίες στην εξέδρα. Δεν του είπα κανένας να τον σε μαζέψει, να τον βάλει στον πάγκο. Αυτό παιδάκι είναι. Δεν είδα κάποιον από το συμβούλιο του Πασπρέζη να τον σε μαζέψει. Δεν είδα να κάνω κάτι για τους αντιπάλους που έπαιζαν τους αντιπάλους. Αντί να τους καταδικάσουν αυτούς, μας ζητάνε και τα ρέστα. Λέμε ότι περάξαμε το θηρίο. Λυπάμαι πάρα πολύ και μετά φταίνουν οι διοικήσεις που δεν μπορούν να μαζέψουν τα επεισόδια στα γήπεδα. Λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο που έχουν καταδείξει στο Πασπρέντζα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γίνεται σαφής, κύριε Κατσαούνου. Εμείς θα σας πούμε χρόνια πολλά. Επίσης, να είστε καλά κι εσείς. Μου δώσατε πάσα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν θα τις κάνω γιατί. Αφενός ότι έχετε ένα δημοτικό συμβούλιο, δεν είναι η δικαιολογία αυτή. Και αφετέρου έχω καλεσμένο αυτή τη στιγμή στο στούντιό μου. Είχα ανακοινώσει εδώ και μάλλον είχαμε συμφωνήσει εδώ και μια εβδομάδα με τον κύριο Πότσε τον Γιάννη και τον έχω αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Πολλούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές για καλά. Είναι στο στούντιο και αυτή τη στιγμή. Αυτά όμως θα πρέπει να ακουστήκατε, κάνατε την καταγγελία σας. Είναι από εμάς εδώ σαν στούντιο, σαν ράδιο μάλλον. Αποδεκτά, μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε καταγγελίες και να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά για μένα σιγά σιγά θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, έρχονται Χριστούγεννα και γενικά θα εμείς πρέπει να πέσουν. Εμείς δεν απευθυνθήκαμε καθόλου στο σωματείο ΠΑΣ Πρέβεζα και ούτε έχουμε κανένα θέμα. Εμείς με το διαιτητή είχαμε θέμα, ήταν η δεύτερη Κυριακή που μας έπαιξε, έχουμε κάποια παράπονα και το τονίσαμε. Ωραία. Τώρα αυτοί γιατί βγήκαν και παρασπίστηκαν το διαιτητή ή νομίζουν ότι θίξαμε την ομάδα του. Ωραία. Τι να σας πω. Εντάξει, κύριε Κατσαρνού, να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Γεια σας.